Καλησπέρα σα. Καλησπέρα ε, έχουμε να σχολιάσουμε, πολύ. Πολύ. σχολιάσουμε καταρχά στο θέμα τη ημέρα που είναι η ανακοίνωση των 120 δόσεων από το Υπουργείο Οικονομικών με ε, έτσι, τη συνέντευξη τύπου η οποία ήταν πληθωρική σήμερα. Την είδαμε, ήταν αρκετέ ώρε. Πώ το βλέπετε, Είναι τελικά σενάριο συνωμοσία δικό μα των, των μέσων ενημέρωση, όπω αναφέρουν κάποιοι, ότι για να αλλάξει ατζέντα ο Πρωθυπουργό, ή Όντω υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, και λόγω του ότι υπάρχει και μια ευαισθησία προς την κοινωνική πολιτική, όπως έχει πει ο Φιλίδης Τσακαλώτος. Σε αυτά τα θετικά μέτρα τα λεγόμενα είναι επιλογές της κυβέρνηση προεκλογικά, έτσι ώστε να μπορέσει να ενσωματώσει διάφορους, διάφορες δυνάμεις, κύριε εργατικέ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές επιπτώσεις από την περίοδο των μνημονίων και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και από τις προηγούμενες βέβαια, και προσπαθεί έτσι να πάρει ένα σύγχρονο χάρτη για όλη αυτή την επίθεση, τον πόλεμο που έκανε στα λαϊκά στρώματα. Κανεί δεν μπορεί να ξεχάσει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα όμω έχει κοινωνική βάση και είναι και στου χώρου εργασία και μιλάει με του ανθρώπου. Εσύ θεωρείτε ότι πετυχαίνει τίποτα. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα είναι αυτό που είναι μέσα στου χώρου δουλειά και οργανώνει. Εντάξει, και και οργανώνει, 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 οργανώνει του αγώνε. Γιατί οι άλλοι του υπονομεύουν και το λέμε καθαρά. Έτσι, είχαμε και γιατί... τις ιστορίες τις πρόσφατες, τις πολύ δυσάρεστες ε, με, την, με τη ΓΕΣΕΕ και τα... Και... και όλα αυτά του το λέω. Ελπίδα είναι αυτή, δεν είναι Το λέω, όχι, εντάξει, Όταν οι θέλουν όμως, να βάλουν την εργοδοσία. Όχι, να πούμε. Όχι, το, το κατάλαβα. Απλώ ναι, ναι. να το όχι, λέω δυσάρεστο να το πω, γιατί. Πρέπει για, να το, πω. Να το Θα το πείτε, ναι. απλώ να εξηγήσω και εγώ αυτό που είπα. Ναι, ναι. Δυσάρεστε γιατί. Για τον κόσμο που θέλει να υπάρχει εργατικό κίνημα, ο και, κόσμος, και μιλάω λοιπόν, εγώ λοιπόν. Που θέλω μαι, να υπάρχει τέτοιο δηλαδή Εντάξει, το, ε, το βλέπω Δεν, λοιπόν είναι, αυτό. δεν είναι καλή για το συνδικαλισμό. και αν αφορμή πατήματα είναι πατήματα ανθρώπου να πούν πράγματα. Επιτρέψτε μου λοιπόν Βεβαίως. να πω ότι προχθέ είχαμε την 1η του Μάη, μια μέρα τη τάξη, όπου σε όλο τον κόσμο, ε, αν θέλετε, γίνονται εκδηλώσει, απεργίε. Mm -hmm. Και εδώ, αν θα δείτε, η εκδήλωση που είχε η ΓΕΣΕ και το εργατικό κέντρο της Αθήνας που έχουν απαξιωθεί στα μάτια όλου του είχε κόσμου είχε 40 πόσο. ανθρώπους είχε και λίγο. η συγκέντρωση που έκανε το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο που είναι όμως πονδίες εργατικά κέντρα, τα σωματεία διάφορα είχε πάνω από 10.000 κόσμο στο Σύνταγμα Άρα λοιπόν αυτοί που γίνονται την πλάτη σε αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕ είναι οι εργαζόμενοι γιατί Είδαν τη ΓΕΣΕ να βάζει την υπογραφή τη φαρδιά, πλατιά, στι ελαστικέ μορφέ απασχόληση, στη λιτότητα η οποία υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και σε όλη αυτή την πολιτική που Ακολούθησε και το Πασόκ, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στα τρία μνημόνια δηλαδή. Υπονόμευσε κάθε αγώνα που έκαναν οι εργαζόμενοι από τα κάτω για να μπορέσουν να εμποδίσουν τι απολύσει, να μπορέσουν να εμποδίσουν τι μειώσει των μισθών, να υπογράψουν συλλογικές συμβάσει εργασία. Άρα λοιπόν είναι η ελπίδα αυτό που κάνουν τα σωματεία ε, σήμερα, mm -hmm. να βγάλουν έξω την εργοδοσία από τη ΓΕΣΕ, γιατί θέλει να κατσικωθεί στη ΓΕΣΕ ή εργοδοσία για να μονιμοποιήσει τι κατακτήσει τη. Αυτέ τι ανατροπέ δηλαδή. Αυτό είναι το story που γίνεται τώρα και αυτή η διαπάλη θα συνεχιστεί σε οξυμένο επίπεδο αν συνεχίσουν να επιμένουν σε αυτή τη γραμμή για ένα τέτοιο συνέδριο με την εργοδοσία μέσα. Ε, Τέσσερι εταιρείε έχει ο άλλο. Πρόεδρο τράπεζα. Πρόεδρο ασφαλιστική εταιρεία. Μα είναι δυνατόν είναι δυνατόν να. να επιτρέψουν οι εργαζόμενοι εργατικό συνέδριο απαιτούν. Λοιπόν, θα το, α, κάποια στιγμή πρέπει να χαλαρώσουμε από τα τρέχοντα και να μιλήσουμε για το, για το συνδικαλισμό μόνο. Αυτό θα ήταν μια εκπομπή που εγώ θα ήθελα πολύ να την κάνω. Αλλά δεν μπορούμε να, να λοιπόν. επιστρέψουμε ακριβώς ακριβώ τα μέτρα και το, στο κλίμα που εισπράτετε εσεί. Γιατί λέτε ότι όλο αυτό είναι μια επιδίωξη προεκλογική. Να σα πω κάτι. Λέει τώρα για τι απολύσει. Δεν mm -hmm. είναι αιτιολογημένε. Όμω η ίδια κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τι ομοαδικέ απολύσει που δεν τόλμησε να το κάνει ούτε mm. η Νέα Δημοκρατία. Το πασό. Yeah. Έτοιμα τη εργοδοσία και το ικανοποίησε. Η ίδια κυβέρνηση τι έκανε. Ενεργοποίησε τον νόμο του Βρούτσι και κατάργησε τη συλλογική διαπραγμάτευση για τον καλύτερο μισθό. Πια δεν θα διαπραγματεύεται τον καλύτερο μισθό τα συνδικάτα yeah. με την εργοδοσία, αλλά θα αποφασίζεται από την ΕΚΑ, η κυβέρνηση καθ' υπόδειξη των εκπροσώπων των εργοδοτών, των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν αυτά δεν μπορεί, δεν είναι σίγουρο χάρτη. Κλαδικέ συλλογικέ συμβάσει εργασία. Μιλάει για 14 που επανέφερε, που έκανε υποχρεωτικέ. Όμω τι έχει δώσει στην εργοδοσία, έχει δώσει το δικαίωμα να μην δίνουν το Μητρό, το Μητρό, έτσι ώστε να μην διαπιστώνεται το 50 συν 1, άρα λοιπόν να μην γίνεται υποχρεωτική σύμβαση ή να μην υπογράφεται. Μόνο 10% των εργαζομένων έχει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία. Όλοι οι υπόλοιποι αμείβονται με τον κατώτερο μισθό. Τα χρόνια αυτά του ΣΥΡΙΖΑ ο, ο, ο μισθό έχει φτάσει στη δεκαετία του 80. Γιατί η, πιστεύει ότι οι αγοραστέ διαφορετικά. διαφορετικά. Αλλά ναι, η αλήθεια... αλλά η πραγματικότητα πια είναι. Έχουμε εργαζόμενου με 300 ευρώ. Έχουμε εργαζόμενου με 650, λέει μεικτά, αλλά κανεί μέχρι τώρα δεν το υλοποιεί όσα μέτρα και αν πάρουν. Και ξέρετε πολύ καλά ότι πηγαίνουν στην τράπεζα, στο ATM, για να πάρουν πίσω και το δώρο. Πόσο μάλλον, αν θέλετε. Ε, 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 εκβιασμοί και τρομοκρατία που υπάρχει στου χώρου δουλειά. Yeah, yeah, yeah. Αυτό είναι το σύστημα, αυτό στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και για του επιχειρηματικού ομίλου αγωνιά και ανησυχεί, όπω βέβαια αγωνιά και ανησυχεί και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό εμεί λέμε ότι πρέπει να κάνει τη διαφορά τώρα ο κόσμο, να ψήφισε το ΚΚΕ, είναι το μόνο κόμμα. Που λέει ότι πρέπει να ανακτηθούν οι απώλειε των εργαζομένων. Και το οποίο στι δημοσκοπήσει βλέπουμε ότι αρχίζει να, 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 να ανακτά δυνάμει. Γιατί να ανακτήσει δυνάμει. Να, δυνάμεις να Και εμεί καλούμε τον κόσμο <laughs> λοιπόν, να υπερψηφίσει το ΚΚΕ και να γκρεμίσει από, τη, από τη, από τη, τη θέση τη Χρυσή Αυγή, αυτή Άβαια. την εγκληματική, την ανιστική οργάνωση. Την οργάνωση Γιατί... των Ναζί και ελπίζουμε να τελειώσει και η δίκη άμεσα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τα τελειώσει τρία σωστά, χρόνια, βέβαια, να γίνει τρία χρόνια παραπάνω από τη δίκη τη Ρεβέργη. Κρατά αυτή η δίκη τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Κατσότη, να σα ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν έχουμε ούτω ή άλλω πολύ χρόνο, αλλά δεν μπορώ να μην σα το ρωτήσω. Γιατί πιστεύετε ότι τα κάνουν όλα αυτά, Λέτε ότι είναι κοινά δημοκρατία, λέει είναι έτσι. Αλλά είναι η δημοκρατία είναι σαφή. Ιδεολογικά ξέρουμε που στέκονται, δεν νομίζω ότι μα κοροϊδεύουν. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ είναι... γιατί το κάνουν όμω, ποιο, ποιο είναι το κίνημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε μια πολύ καλή εφεδρεία του συστήματο. Mm -hmm. Πήρε την πουκιά από το στόμα τη Νέα Δημοκρατία, που είχε το νόου χάου, τέλο πάντων τόσα χρόνια για να υπηρετήσει μια τέτοια πολιτική, η οποία ε, ευνοεί την κυκλοφορία των επιχειρήσεων με πολύ θυμή εργατική δύναμη. Τώρα πια εμπιστέθηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί οι δεσμεύσει που, που έκανε απέναντι, που ανέλαβε απέναντι στου επιχειρηματικού ομίλου και όχι μόνο απέναντι στον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στου Αμερικάνου, ήταν δεσμεύσει που υλοποίησε, τι υλοποίησε όλε και η προθυμία του να υλοποιήσει τα πάντα και να πάει ακόμα παραπέρα εξέπληξε ακόμη και αυτού. Γι' αυτό και τον χειροκροτούν, γι' αυτό και τον στηρίζουν. Ε, όλοι του. Γι' αυτό και τέλο πάντων λένε ότι δεν έχει περάσει καμία άλλη κυβέρνηση σαν αυτή από την Ελλάδα να μπορεί να ε, υλοποιήσει σχεδιασμού πολέμου και στην ελληνική τάξη, αλλά και πραγματικού πολέμου στην περιοχή μα. Κύριε Κατσότη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα να είστε πολύ. καλά. Και πάλι καλή αρχή, καλή δύναμη.